Σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα με τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων να μειώνεται επικίνδυνα, τρεις επιστήμονες διεθνούς κύρους και αγραφούν το μέλλον των μεταμοσχεύσεων. Πρόκειται για τον καθηγητή Ανδρέα Τζάκη, διευθυντή του Μεταμοσχευτικού Ινστιτούτου στο Μαϊάμι, τον Δημήτρη Γάκη, διευθυντή του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και τον κύριο Πέτρο Αλιβιζάτο, καρδιοχειρουργό του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Κύριε Τζάκη, τι ανοίγει το δρόμο για τις απαγορευμένες έως σήμερα μεταμοσχεύσεις και ποιος ο ρόλος των βλαστοκυττάρων στις μεταμοσχεύσεις του μέλλοντος? Ναι, ο δρόμος ανοίγεται με καινούριες μεθόδους, σύμφωνα με τις οποίες το μόσχευμα, μετά από μία σύντομη θεραπεία, αναγνωρίζεται σαν μέρος του σώματος, παρά σαν μέρος ξένο. Και κατά συνέπεια, μετά από μία σύντομη θεραπεία, μπορεί να διατηρείται χωρίς μακροπρόθεσμη ανοσοκαταστολή. Και επομένως μεταμοσχεύσεις οι οποίες αναφέρονται σε όργανα τα οποία δεν είναι ζωτικά θα είναι πιο προσιτές, όπως οι μεταμοσχεύσεις χειρός, προσώπου ή μήτρας. Όσον αφορά τα βλαστοκύτταρα, το παρόν είναι ότι υπάρχουν όργανα όπως η τραχεία ή τα αγγεία τα οποία μπορούν να απογυμνωθούν από τα κύτταρά τους και να απικιοποιηθούν, αν θέλετε, από βλαστοκύτταρα του λίπτου. Και επομένως παραμένει το εκμαγείο του δότου με τα κύτταρα του λίπτου, το οποίο σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζονται πια σαν κύτταρα ξένου σώματος, αλλά σαν κύτταρα του λίπτου. Και αυτό είναι μια αρχή για να επεκταθούν τα βλαστοκύτταρα στο μέλλον και στα υπόλοιπα όργανα, και να δημιουργηθούν ενδεχομένως όργανα από βλαστοκύτταρα. Αυτά, γίνεται πολλή δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν όργανα από βλαστοκύτταρα. Κύριε Γάκη, τι είδους μεταμοσχεύσεις γίνονται στο κέντρο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης? Στο κέντρο μας γίνονται μεταμοσχεύσεις ύπατος. Είναι το μεγαλύτερο κέντρο μεταμοσχεύσεων ύπατος των Βαλκανίων και το μόνο μέχρι στιγμής, δυστυχώς, στη χώρα. Απαιτείται να γίνει και ένα δεύτερο, να ξαναρχίσει να λειτουργεί ένα δεύτερο και στην Αθήνα. Γίνονται μεταμοσχεύσεις νεφρού σε ενήλικες, μεταμοσχεύσεις νεφρού σε παιδιά, μεταμοσχεύσεις παγκρέατος, μεταμοσχεύσεις νησιδίων του παγκρέατος και βέβαια έχουν γίνει και αρκετές μεταμοσχεύσεις ύπατος σε παιδιά. Με την καρδιά και τους πνεύμονες τι γίνεται? Γίνονται στο Ωνάσιο μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πρόκειται να ξεκινήσει μεταμοσχεύσεις πνεύμονος και μεταμοσχεύσεις καρδιάς το νοσοκομείο Παπανικολάου. Κύριε Αλιβιζάτο, υπάρχει μεγάλη έλλειψη μοσχευμάτων γενικά στην Ελλάδα, αλλά ειδικά στο θέμα της καρδιάς η έλλειψη φαντάζομαι είναι ακόμα μεγαλύτερη. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και τι μπορεί να γίνει για να καλυφθεί η ανάγκη των ασθενών? Όπως είπατε, η ανάγκη για καρδιάς είναι μεγαλύτερη και ο λόγος είναι ότι δεν σημαίνει πως κάθε δότης έχει και κατάλληλη καρδιά. Συνήθως στους 10 να είναι οι 2, ο 1, οι 3 να είναι κατάλληλοι δότες για καρδιά. Εκείνο στο οποίο εγώ αποβλέπω είναι να αναγνωρίσουμε τα αίτια του γιατί δεν έχουμε δότες. Γιατί οι δότες υπάρχουν. Έχουμε περισσότερους δότες ίσως και από όσους χρειαζόμαστε. Το θέμα είναι ότι δεν τους αξιοποιούμε. Αλεξίας Βόλου για το Doctors Channel.